Κοίταξε, αγόρι μου. Ο πατέρας σου που τον ήξερες για πεθαμένο τόσα χρόνια είναι ζωντανός. Όταν έμεινα έγκυος μας παράτησε και ύστερα ήθελε να σε ρίξω. Τώρα όμως με ερωτεύτηκε ξανά και θέλει να με παντρευτεί. Ο Σταύρος πραγματικά θα το βρει πάρα πολύ πρωτότυπο όλο αυτό. Ζωή σταμάτα. Δεν είναι αστείο. Υπάρχει και μια άλλη λύση. Ένα μέρος που αποκλείεται να ψάξουμε. Πού? Το σπίτι μου. Ο Άρης δεν υπάρχει περίπτωση να ψάξει εκεί. Καλύτερα όχι. Γιατί θα ανοίξουμε και άλλα θέματα. Είμαι στο νοσοκομείο. Έτυχε κάτι σε μια συμφοιτητρία μου. Σε ποια? Στη Φέη. Θα πρέπει να σε έχει πάρει 800 τηλέφωνα και να σε παρακαλέ να το συγχωρέσεις. Ή έστω να σου πει ότι δεν θυμάται τίποτα. Έκανε κάτι τέτοιο. Εσύ πρέπει να το καταγγείλεις τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία να ξεμπερδεύουμε με αυτόν. Καταλαβαίνεις όμως γιατί πρέπει να φύγω. Όσο και αν με πονάει, καταλαβαίνω. Εγώ δεν σε παρακολουθώ. Παραδέξου το να τελειώνουμε. Με ρώτησε κάτι και σου απάντησα. Δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζεις. Γιατί θέλω η σχέση μας να είναι ξεκάθαρη. Τότε καλά θα κάνεις να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι ισότιμη. Δεν είμαστε ούτε εσύ, ούτε ομοί. Και καλά θα κάνεις να το καταλάβεις αυτό. Γιατί. Γιατί. Γιατί τι. Τι εννοείς. Θα με καθαρίσεις και εμένα. Πρόσεξε, εγώ δεν είμαι η Άρτεμη. Έχω φροντίσει να καλύψω τα νότα μου. Δοκίμασε να με βγάλεις από τη μέση. Και θα βρεθείς την άλλη μέρα πίσω από τα κάγκελα. Έχεις μεγάλη φαντασία. Το παραδέχομαι. Εγώ πάντως σε προειδοποίησα. Χαλκιά. Θέλω να σου μιλήσω. Τι ώρα είναι αυτή, ε? Για το σχόλασμα ήρθες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, όλοι λείπετε από την τάξη. Η Φέη, η Φρίνη, εσύ, έφυγε και ο Σιμών. Συγγνώμη, δεν ήρθα να παρακολουθήσω το μάθημα. Ήθελα να πω ότι απουσίασα γιατί είχα κάποιο προσωπικό λόγο. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, θα σημειώσω έστω και τυπικά ότι δικαιολόγησα τις απουσίες σου, εντάξει. Έγινε χτες στο δικαιωμάτιο. Δεν έγινε τίποτα χτες, ούτε θα γινόταν ακόμα κι αν δεν έφευγα. Τι εννοείς, αφού με ήθελες, μου το έδειξες καθαρά. Μην βγάζει λάθος συμπέρασμα. Είχα πιει. Λειτουργήσε το ένστικτο, τίποτα παραπάνω. Θες να μου πεις ότι εκμεταλλεύτηκα την κατάσταση. Δεν φταίει εσύ, εγώ φταίω. Άφησα τον εαυτό μου να παρασυρθεί. Αλλά δεν προχωρούσα. Αυτό δεν το ξέρεις. Αν δεν μας διέκοπε το τηλεφώνημα της Φέης και η μητέρα σου. Μπορεί, μπορεί. Αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δεν θα το μάθουμε ποτέ. Τι εννοείς. Κατάλαβα κάτι χθες. Όλο αυτόν τον καιρό με κοροϊδεύεις. Εγώ. Μου είπες ότι με είσαι ανάγκη σαν φίλο. Δεν είναι ψέμα. Είναι. Είναι Χρύσα, αλλά το είπες τόσες φορές που στο τέλος το πίστεψες κι εσύ. Τώρα γίνεσαι άδικος. Βασικά πάντα ήσουν άδικος από την αρχή. Εξαιτίας της κόντρας σου με τον Άρη ξεσπάσε πάνω μου, όλο εγώ την πληρώνω. Ωραία, τι θες από μένα. Με θες σαν φίλο. Ναι. Ακόμα και αν νιώθω ερωτευμένη μαζί σου, σε χρειάζομαι σαν φίλο. Κόφτω επιτέλους αυτό το παραμύθι, έτσι δεν γουστάρω να κοροϊδεύουν. Οπότε τελειώσαμε. Τι. Από εδώ και πέρα κομμένα τα πολλά πολλά. Δηλαδή δεν θα μιλάμε. Μόνο τα ατυπικά. Είναι καλύτερα και για σένα, πίστεψέ με. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, είμαι έτοιμος για τη δοκιμασία. Ειδική αποστολή, είπαμε. Όπως και να έχει, έσω έτοιμος. Καλά, μην ορκίζεσαι γιατί κανένας άντρας δεν είναι έτοιμος ποτέ για κάτι τέτοιο. Τι έχεις στο μυαλό σου? Θέλω να με βοηθήσεις να διαλέξω φόρεμα για την επαιτειό μου το Δημήτρη. Όχι, όχι. Ζήτα μου ό,τι άλλο θες εκτός από αυτό. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν είναι τίποτα. Στην αρχή είναι δύσκολο, μετά το συνηθίζεις. Πάμε. Καλά, καλά. Και αν διαλέξω κάτι που να μην σου ταιριάζει, κάτι ξεράσω, ας πούμε. Αποκλείεται. Σου έπρεπε στο σύνολο. Πάμε. Άδεια. 10 κλήσεις έχω βρει από τη μάνα σου. Δεν μπορούμε να την αποφεύγουμε συνεχώς. Το ξέρω. Εντάξει, το είχα κλειστό για καμιά ωρίτσα και με το που το άνοιξα βρήκα και τις αναπάντητες και 3 μηνύματα. Τα διάβασες. Ναι. Φέη μου που είσαι, γιατί δεν το σηκώνεις. Δεύτερο, σε ψάχνει ο Άρης μου πότε θα ανέβεις προς τα πάνω, γιατί δεν με ειδοποίησες. Και Φέη μου, θες να με τρελάνεις, πού είσαι επιτέλους? Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν θέλω να της μιλήσω. Είμαι εντελώς εξαντλημένη. Αν θέλει, στείλ της ένα μήνυμα, αλλιώς ξανακλείστο. Δεν γίνεται αυτό. Τώρα θα είδε ότι τα μηνύματα παραδόθηκαν.
Αν δεν δώσει μια ζωή, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Την ξέρει τώρα, είναι ικανή να έχει μπει ήδη στο αεροπλάνο και να έρχεται. Καταφωνεί. Ναι, γεια σας, κυρία Εύα. Πού είναι η Φέη, γιατί δεν απαντάει, τι συμβαίνει, είναι καλά? Καλά είναι, ναι. Το είχε κλειστό γιατί έχει πάει στο γιατρό. Για ποιο λόγο, τι έχει? Μην ανησυχείτε, μάλλον κάποια ιωσούλα θα είναι, γιατί το πρωί είχε πόνο στο στομάχι. Έκανε με το? Ναι, ναι, έκανε αρκετές φορές. Και τι της είπε ο γιατρός? Δεν ξέρουμε, ακόμα την εξετάζει. Πέσεις να με πάρει αμέσως μόλις βγει από το γιατρό. Δεν γίνεται να σας πάρει αργότερα, γιατί είναι πολύ εξαντλημένη. Έχει και πυρετό, νομίζω είναι καλύτερα να ξαπλώσει. Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Παίρνει ο Άρης τη Φέη, το σηκώνεις εσύ και του λες ότι έρχεται η Θεσσαλονίκη. Παίρνω εγώ και μου λες ότι είναι στο γιατρό. Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Εμένα να πιστέψετε. Στον Άρη είπα εγώ μια δικαιολογία για να την αφήσει ήσυχη. Η ίδια μου το ζήτησε δηλαδή, γιατί ήθελα να τον αποφύγει. Κάτι δεν μ' αρέσει σε αυτή την ιστορία. Πες τη, σε παρακαλώ, μόλις βγει από το γιατρό να μου τηλεφωνήσει αμέσως. Αλλιώς παίρνω την πρώτη πτήση και έρχομαι να δω τι γίνεται. Μάλιστα, κυρία Εύα, θα της το πω. Το μόνο που θέλω είναι να κοιμηθώ τώρα. Κοιμήσου, αγάπη μου, ξεκουράσου. Και σκέψου ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Τι εννοείς? Εννοώ που θα πας να μείνεις στο Σταύρο, θα σε φροντίζει. Θα είναι σαν να είστε και πάλι μαζί. Πάντως, είστε ακόμα ερωτευμένοι και αυτό φαίνεται. Αυτό ακριβώς φοβάμαι. Τι δηλαδή? Ότι όλες αυτές οι μέρες στο σπίτι του Σταύρου θα είναι σχεδόν βασανιστήριο για μένα. Θα είναι μαζί μου, αλλά δεν θα μπορεί να μου δείξει ότι με αγαπάει. Θα σου κάνει καλό όμως να το βλέπεις. Δεν ξέρω αν έχω τη δύναμη να το αντέξω όλο αυτό. Δεν με βοηθάς καθόλου όμως. Εγώ, γιατί? Τι γιατί, αφού σου αρέσουν όλα. Αλήθεια λέω. Ό,τι και να βάλεις, είσαι κούκλα. Έλα τώρα, υπερβολές. Όχι, όχι. Όπως και να τη δεις, μ' αρέσεις. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πρέπει να διαλέξω κάποιο από όλα. Δεν μπορώ να τα φορέσω όλα. Λέγε, ποιο? Το προηγούμενο. Ή το επόμενο. Τι θα κάνω με σένα? Λοιπόν, αυτά, ποιο από τα δύο? Και τα δύο. Το ένα δώρο από μένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ. Θεώρησε το ως αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που πέρασε. Και δεν το διαπραγματεύουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θέλετε κάτι? Ήταν ένα σπίτι εδώ παλιά και έμενε μια γυναίκα με το γιο της, Βίκη Χαλκιά. Δεν γνωρίζω. Εγώ εδώ και βρήκα οικόπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει, μην παραμυθιάζεσαι. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για καλό. Όσοι ήμασταν μαζί μου, ήμουν τόσο ευτυχισμένη, δεν μπορούσα να το σκεφτώ. Τώρα όμως πρέπει να το σκεφτείς. Ο Μαλτέζος είναι όλο υποσχέσεις. Έλα, σκεφτόμουν. Θα σε έπαιρνα εγώ, αλλά δεν με αφήσει ανησυχώ σήμερα. Πώς είναι το πρόγραμμά σου το βράδυ? Γιατί ρωτάς? Θα ήθελα να βρεθούμε, να μιλήσουμε λίγο. Κι εγώ θα ήθελα πολύ να σε δω, αλλά δεν είμαι. Σήμερα είναι λίγο δύσκολη μέρα. Τι, δουλεύεις μέχρι αργά? Όχι, απλώς έχω μια υποχρέωση που την είχα ξεχάσει και μου τη θύμισε η Αλεξάνδρα. Έχουμε πέτριο. Θέλω να ξέρεις ότι για μένα δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Εντάξει, απλώς έστω και τυπικά πρέπει να είμαι εκεί. Ούτε αργότερα? Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να τα πούμε σήμερα. Οκ. Ας μην το πιέζουμε. Μη στεναχωριέσαι. Σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί κανείς να μπει ανάμεσά μας. Εντάξει. Σ' αγαπάω. Κι εγώ.
Και να ξέρω ότι θα σε αγαπάω ό,τι και να γίνει. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Εντάξει. Και θα γίνει αυτό που θέλουμε. Πρέπει να σε κλείσω γιατί μου χτυπάνε. Γεια. Πώς πετάχτηκες έτσι. Εδώ κοντόμενο, θέλεις να πάμε στο σπίτι μου να πιεις λίγο νερό, να ηρεμήσεις. Όχι, όχι, εντάξει, συγγνώμη. Εγώ πετάχτηκα στον δρόμο. Συγγνώμη, εγώ έφταγα. Καλημέρα. Χριστή, συμβαίνει κάτι? Όχι, απλά αφαιρέθηκα. Αφαιρέθηκες, αλλά κάτι συμβαίνει. Κάτι που δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά φοβάμαι ότι θα γίνει χειρότερο. Ωραία. Μπορείς να μου μιλήσεις. Αν νιώθεις άνετα βέβαια με μένα. Είχα μία συζήτηση με τη Σπανού και από αυτά που μου είπε και φυσικά από αυτά που κατάλαβα κι εγώ, οι μέρες του κολεγίου μάλλον τελειώνουν για μένα. Μήπως είσαι λίγο υπερβολική? Έχει γίνει κάτι? Όχι. Αναφέρθηκε στις κρίσεις πανικού που πάθαινα. Τώρα για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, προφανώς κάποιος που κάνει ότι με συμπαθεί, δεν με συμπαθεί τελικά τόσο πολύ. Αν εννοείς τον Γρηγόρη, δεν τον έχω και τόσο ικανό. Πραγματικά πιστεύω ότι κανένας μας δεν μπορεί να φανταστεί μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτός ο άνθρωπος. Συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη. Τι γίνεται? Ποιος είναι αυτός? Ένας απρόσεκτος έπεσε στο αυτοκίνητο πάνω. Παράξενος είναι. Και εσύ τι κοιτάς? Εδώ μέναμε με τη μάνα μου πριν το κατεδαφίσουμε και πήγαμε εκεί που είμαστε τώρα. Θα έρθω να μείνω πάλι μαζί σου απόψε. Εντάξει, νιώθεις καλύτερα έτσι? Βασικά έχουν και επέτειο δική μας και τους υποσχέθηκα να τους αφήσω μόνους. Και εννοείται πως στην κατάσταση που βρίσκομαι δεν έχω καμία διάθεση να γίνω μάρτυρα στην ευτυχία τους. Έγινε, κορίτσι μου. Πες μου κάτι, με τον άλλο το Χαλκέ είχαμε κάνει ένα νέο? Όχι, τίποτα. Και δεν θέλω να το συζητάμε το θέμα. Σου είπα, δεν θέλω να ανακατεύεσαι. Άκου να δεις, από τη στιγμή που πείραξε την αδερφή μου, όχι απλά θα ανακατεύομαι. Θα το ξεκαθαρίσω το ζήτημα μια και καλή. Μην τον μιλήσεις, άρεσε, παρακαλώ. Δεν θα σου ξαναμιλήσω, στο υπόσχομαι. Μην με κάνεις να μετανιώνω που σου ανοίχτηκα. Καλά. Εντάξει. Πήγαινε τώρα και θα τα πούμε σπίτι, ναι. Άντε, να σου μιλήσω λίγο. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να πούμε. Σε παρακαλώ. Στην αίθουσα δεν μου έρχεσαι ένα βλέμμα, στα διαλύματα εξαφανίστηκες. Γιατί? Ναι, βγήκα έξω, είχε καλό καιρό. Συγγνώμη. Ξέρω ότι φέρθηκα πάρα πολύ λάθος, αλλά είσαι φίλη μου, ρε Άντα, και καμιά φορά ξεφεύγω το... Μη μ' αγγίζεις. Και το θέμα της συγκατοίκησης ξέχνα το. Αν θες υπηρέτρια, πάρε Φιλιππινέζα. Τι είναι αυτά που λες? Τη φίλη μου θέλω, όχι και εκεί βοηθώ. Σε φίλη με έχεις. Αλλά δεν γουστάρω να παίζω ούτε το σάκο του μπόξ, ούτε την περιστασία εκεί γκόμενα. Αυτή την Άντα να την ξεχάσεις. Εκτός αν μπορείς να με δεις διαφορετικά. Όπως εγώ. Ξέρεις ότι σε νιώθω πολύ κοντά μου. Ξέρεις ότι σε αγαπάω. Το ξέρεις. Αλλά όχι έτσι όπως θέλεις, Ριάντα. Δεν μου φτάνει. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί θες να μας διαλύσεις? Εσύ με καταλάβαινες. Ναι. Σε αντίθεση με σένα. Φταίει το ότι το κάναμε. Μέχρι τότε ήμασταν μια χαρά. Εσύ. Όχι εγώ. Πάντα περίμενα τη στιγμή που θα με πρόσεχες σαν γυναίκα. Και το γεγονός ότι κάναμε έρωτα δεν ήταν λάθος. Ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Αλλά αφού δεν μπορείς να με δεις έτσι, κανένα πρόβλημα. Θα μείνουμε φίλοι. Έλα εδώ. Να πάω. Όχι άμεσα. Χρειάζομαι χρόνο κι εγώ να ξεκαθαρίσω τα πράγματα μέσα μου. Κρίστη, συμβαίνει κάτι που αγνοώ? Όχι.
Όχι, βέβαια. Απλά. Απλά πιστεύω ότι η Σπανού θα το τραβήξει και θα πει στο συμβούλιο ότι με ανήκανε και θα με διώξει. Αυτό είναι όλο. Παπα. Δεν κάνει κουμάντο μόνο η Άννα εδώ μέσα. Υπάρχει η Μαλτέζου, η οποία στηρίζει το κολέγιο με τις χορηγίες της. Για τις όποιες εξελίξεις μπορείς να τις μιλήσεις. Είσαι καλά, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Δεν θα κλαφτώ για τη δουλειά μου, αν είναι δυνατόν. Δεν χρειάζομαι προστάτη. Αν υπάρχει παρασκήνιο, όπως λες, μπορεί να σε βοηθήσει. Καλά, και μόνο τι λες. Δεν ξέρω καν τη γυναίκα, πώς θα της μιλήσω. Τότε θα το κάνω εγώ. Πραγματικά πιστεύεις ότι αυτό είναι σωστό? Βέβαια. Η Αλεξάνδρα είναι φίλη μου. Και με εμπιστεύεται. Γνωριζόμαστε από παλιά. Α. Όχι, δηλαδή, κρατάμε επαφή. Τέλος πάντων, μπορώ να της μιλήσω για το θέμα σου και είμαι σίγουρος ότι θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Θα το δεις. Μην ανησυχείς. Επιτέλους. Ανησύχησες για το ταξί? Πλάκα μου κάνεις, Σταύρο. Έφυγες σαν το κυνηγημένο. Τι έγινε, πες μου, πώς είναι η Φέη? Καλύτερα. Ευτυχώς. Μπράβο. Ωραία. Με τη Χρύσα μιλήσατε? Ναι, την είδα στο κολέγιο και της εξήγησα. Τι της είπες? Ότι σταματάμε τα ιδιαίτερα γιατί δεν θέλω μπλεξίματα. Μάλιστα. Και, το δέχτηκε? Μπορείς να κάνει κι αλλιώς. Ωραία. Οπότε θα σε αφήσει ησυχία. Τι άλλο να κάνει? Ξέρω εγώ τι άλλο να κάνει. Τι κάνεις τώρα? Τι κάνεις, παιδί μου, και τι ξεστρώνεις? Θα στρώσω καθαρά. Καλά, άστο. Θα το κάνω εγώ. Τι σε έπιασε τώρα? Άστο. Κάλεσα τη Φέη να μείνει μαζί μας. Γιατί? Δεν μπορεί να πάει σπίτι της? Όχι. Την ψάχνει ο Άρης. Γιατί? Γιατί... Ήταν έγκυος από τον Άρη, πήρε χάπια για να αποβάλει. Οπότε στο σπίτι της την ψάχνει αυτός, την ψάχνει η μάνα της. Δεν γίνεται να κάτσει εκεί, θα μείνει εδώ μαζί μας. Μάλιστα. Και ποιος το αποφάσισε, εσύ ή εκείνη? Κανείς δεν τα αποφάσισε. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είναι πιο σωστή κίνηση. Και τη Μαρία δεν τη σκέφτεσαι? Τι θα της πεις? Θα της εξηγήσω και θα καταλάβει, όπως κι εσύ. Δεν λείπει τίποτα? Όχι. Ούτε ένα ευρώ. Τίποτα. Όλα τα πράγματά μου, το πορτοφόλι μου, τα λεφτά μου, όλα μέσα είναι. Άρα ο κλέφτης δεν έκλεψε τίποτα. Γιατί άραγε? Γιατί προφανώς δεν ενδιαφέρει η τσάντα μου. Ήθελε να το κάνει να φανεί αληστεία. Απλά ήθελε να σε κακοποιήσει για να σε εκδικηθεί. Όπως έκανε ακριβώς σε μένα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα τα αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι. Πρέπει να πάρει το μάθημά του. Γιατί είναι ο Γρηγόρης. Δεν χωράει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Μόνο που αυτή τη φορά δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε με φωτογραφίες ούτε με ρεζιλέματα. Δεν πρέπει να του δώσουμε δικαίωμα να βγει και από πάνω. Ο τύπος πρέπει να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Αυτά είναι για σένα, αγαπητέ μου. Είναι υπέροχα. Ευχαριστώ. Και είσαι σε μια κούκλα. Λοιπόν, κάτσε να πάω να βγάλω το σακάκι γιατί το φοράω από το πρωί και έρχομαι. Μη με στήσεις. You
Τι έχεις εκεί? Κάτι που θα δεις σε λίγο. Και μάλλον, καλύτερα τώρα. Γιατί να κρατάμε τα δώρα για μετά. Ελπίζω να σ' αρέσει. Εσένα. Αλεξάνδρα μου, για τα 24 χρόνια ευτυχίας. Μπορώ που δεν καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό που έγινε με το Χαλκιά. Ρε, σε παρακαλώ, μην μου δημιουργείς μεγαλύτερη ένταση. Σου είπα, δεν θέλω να ανακατευτείς. Να ανακατευτώ. Θα του σπάσω τα μούτρα, θα τον τζακίσω. Άρη! Χωρίς μου δεν καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη καφρίλα είναι αυτό που έκανε. Θα του δώσω ένα μάθημα εγώ. Και τι θα αλλάξει? Θέλω να φύγει από τη ζωή μας, το καταλαβαίνεις. Από τότε που πάτησε το πόδι του στο κολέγιο μας έχει κάνει μαντάρα. Ναι, αυτό στέγει όλα. Συγγνώμη, τον δικαιολογείς και από πάνω. Όχι, απλά θέλω να σου πω ότι ο Σταύρος δεν είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι, το μεγαλύτερο. Αν δεν ήταν αυτό, θα ήμουν ακόμα με τη Φέη. Ήμαρτο, ρε Άρη, εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ ακόμα κολλημένος εκεί, με τη Φέη. Καλά, εντάξει, εσύ λέγε ό,τι θες. Εγώ θα προσπαθήσω και να ξανακερδίσω τη Φέη και να βρω και το χαμένο. Χαμένο τι? Τι είπες? Τίποτα, τη χαμένη μου ηρεμία. Αφού χαμένο είπες, όχι χαμένη. Ναι, τίποτα, δεν εννοούσα κάτι. Άρης, τι ξέρει για τη Μαία και το χαμένο παιδί? Να μάθω. Βάσο, είχε επαφή με Βαλάτο. Άρτεμι, τι κάνω με αυτήν? Καθυστέρηση. Αλεξάνδρα, πώς θα σταματήσει να σκαλίζει? Άννα, υπάρχει πιθανότητα να με εκβιάσει. Άρη, κάτι πήγες να πεις? Τίποτα, να βρω το χαμένο μου αυτό. Εντάξει, σε καλύψα. Πάω να ξαπλώσω. Μισό λεπτό. Πρέπει να πάρουμε τη μαμά και τον μπαμπά να τους ευχηθούμε για την επέτειο. Ναι, βέβαια, να τα χιλιάσουν. Τι ξύνοι λένε τώρα αυτοί. Και δεν καταλαβαίνω την ηρωνία σου. Μακάρι να γίνουμε κι εμείς τόσο ευτυχισμένοι. Ναι, μακάρι. Πώς φαίνεται? Είναι πολύ όμορφο. Αλλά? Νόμιζα... Στη μοναδική γυναίκα που μου ξύπνησε τον έρωτα. Σε ευχαριστώ. Είναι πολύ όμορφο. Αξίζει το καλύτερο και το ξέρεις. Σε βοηθήσω να το βάλεις. Ναι. Έλα, μαμά. Έμαθα, έχετε επέτειο σήμερα, λέει, ε. Ναι. Τι να πω, να ζήσετε. Και να είσαι ευτυχισμένη. Ευχαριστώ, αγόρα μου. Για να το πετύχεις όμως αυτό, σε παρακαλώ, έχε τα μάτια σου και τα αυτιά σου ανοιχτά. Έλεος. Ναι, εντάξει. Πάρε την κόρη σου. Έλα, μανούλα μου. Να ζήσετε. Να είστε πάντα ερωτημένοι και αγαπημένοι, μπαμπά. Σε ευχαριστώ, μωρό μου. Τι έχεις, δεν σε ακούω καλά. Τίποτα. Με συγκινήσατε, αυτό είναι. Για δώσ' μου, μπαμπά. Η κόρη σου. Έλα, κορίτσι μου. Έλα, μπαμπάκα μου. Να ζήσετε, χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου.
Αξίζει ένας αρριβίστας περισσότερο από τα όνειρά σου. Δεν θες να με δεις ευτυχισμένη. Ο Δημήτρης κατάλαβε το. Δεν σε αγαπάει. Σε χρησιμοποιεί. Γερομένη. Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, είσαι καλά? Ναι. Μια χαρά. Πες το. Είσαι σίγουρος ότι πρέπει να μείνει η Φέη εδώ? Ναι, και δεν το συζητάω. Όχι, ρε Σταύρο, δεν είναι έτσι. Δεν μένεις μόνος σε αυτό το σπίτι. Μόνο εδώ θα ηρεμήσει και θα ησυχάσει. Okay. Ωραία, και τι θα πει στη Μαρία? Πώς θα νιώσει άμα δει ότι φιλοξενεί στο σπίτι σου μια πρώην? Θα τη εξηγήσω και θα καταλάβει. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Η Μαρία είναι ψυχάρα. Ναι, και επειδή είναι ψυχάρα, την πληγώνουμε και δεν τρέχει τίποτα. Γιατί να πληγωθεί, ρε μάνα? Πλάκα κάνει. Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να πληγωθεί. Και αν το κάνει, θα είναι δικό της λάθος. Δεν είναι έτσι, αγόρι μου. Οποιαδήποτε γυναίκα στη θέση της θα πληγωνότανε. Ακόμα και αν δεν το δείξει, θα πληγωθεί. Επειδή θα φιλοξενήσω μια φίλη. Έλα τώρα. Η Φέη δεν είναι μια φίλη. Είναι μια γυναίκα που είναι ερωτευμένος μαζί της και για χάρη της χώρισε στη Μαρία. Ναι, και όπως είπα και στη Μαρία, τώρα είμαι μαζί της. Και με τη Φέη είμαστε μόνο φίλοι και έτσι θα μείνει. Πιστεύεις ότι θα το δεχτεί αυτό? Το δεχτεί, δεν το δεχτεί. Εγώ θα κάνω αυτό που μου λέει η συνείδησή μου. Και καθάρισες. Μανά, κοίταξε με. Η Φέη θα μείνει εδώ, εντάξει? Και σε παρακαλώ, μην την κάνεις να αισθανθεί άσχημα. Της χρωστάς. Τι κάνω? Της χρωστάς. Επειδή θα έρθει να αναβάλω μια πολύ σημαντική συζήτηση πρέπει να κάνουμε οι δυο μας. Τι συζήτηση? Για τη ζωή σου, για τη ζωή μου γενικά. Προς το παρόν πάω στο Ρώσο τα πράγματα του. Σοβαρή κουβέντα για τη ζωή του και τη ζωή μου. Τι θέλει να πει? Αγάπη μου, έκλαιγες. Με συγκίνησαν τα παιδιά. Που συγκίνησες έτσι? Συνειδητοποίησα ότι θα φύγουν, ότι μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Το πιο πολύτιμο δώρο που έχουμε κάνει ένας τον άλλον. Ακόμα κι αν περάσει ο έρωτας ή τελειώσει ο γάμος, τα παιδιά μας θα μας ενώνουν πάντα. Τι λες, σήμερα γιορτάζουν την επέτειό μας? Μου μιλάς για διαλυμένους γάμους. Μη δίνει σημασία, η παράλογη φόβη μου. Τι, ποιοι φόβοι δηλαδή? Ότι η σχέση μας έχει φθαρεί και δεν το έχουμε καταλάβει. Μωρό μου, τι λες? Συγγνώμη, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Συγγνώμη αν σου χαλάω την βραδιά. Τίποτα δεν χαλάς, αλλά... Κάθισε να πιεις το κρασί σου, νιώθω εξαντλημένη, θα πάω να ξαπλώσω. Όχι, δεν θέλω να έρθεις. Κάτσε. Σε παρακαλώ. Λες? Όχι, όχι, δεν μπορεί. Γιατί δεν χτυπάει και αυτό το ρημάδι? Τι στο διάολο, μας ξέχασε ξαφνικά? Ποιος? Η μανούλα σου, αγάπη μου. Τόσες ώρες υγεία η κυρία Εύα μας, δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί, τι φοβάσαι?
Ξέρω εγώ, μην μας κάνει κανένα ντου εδώ μέσα. Με τον τρόπο που έφυγε την τελευταία φορά, θα το σκεφτεί πολύ για να ξανάρθει. Μακάρι, τι να πω. Δεν θα το αντέξω κι αυτό. Μην ανησυχείς. Με το άλλο μου λες τι θα κάνω τώρα. Το ποιο? Την πρόταση του Σταύρου να πάω να μείνω στο σπίτι του. Αυτό είναι το μόνο ευχάριστο σε ό,τι ζούμε. Δεν θα δεχτώ, Φρενή. Ε? Δεν έχω το δικαίωμα να του αναστατώσω τη ζωή. Εξάλλου ο Σταύρος δεν μένει μόνος του, μένει με τη μητέρα του. Δηλαδή τη μια μέρα ξαφνικά θα του κουβαλήσει μια ξένη μέσα στο σπίτι. Αν το συνεχίζεις το ανέκδοτο. Μιλάω σοβαρά. Προτιμώ να πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο λίγες μέρες. Έλα ρε Φέη, δεν σου το είχα να είσαι τόσο χαζή. Νόμιζα ότι έπιασες το μήνυμα του Σταύρου με την πρόταση που σου έκανε. Ποιο μήνυμα? Συγκεντρώσου, αγάπη μου. Ο άνθρωπος έτρεχε όλη μέρα, του φύγει η ψυχή για να βεβαιωθεί ότι δεν κινδυνεύει. Μα το ξέρω ότι με νοιάζεται. Τότε. Τότε χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα να το σκεφτώ. Τι να σκεφτείς? Είναι η τελευταία σου ευκαιρία για να ξεκαθαρίσεις μαζί του μια και καλή. Δεν ξέρω. Άκου να σου πω τι θα κάνεις. Θα πας να μείνεις μαζί του, να σε φροντίζει, να είσαι και ασφαλής. Και αν αυτό που έχει με τη Μαρία είναι όντως πολύ δυνατό, τότε τι να πω. Εγώ η ίδια θα σου πακετάρω τα πράγματα και θα σας στείλω πίσω στη Θεσσαλονίκη. Έφυγες και δεν προλαβαίνω να σε ευχαριστήσω για το υπέροχο δώρο σου. Έτσι κι αλλιώς, εσύ τρέχεις για την εταιρεία. Τις δικαιούσε αυτές τις συμμετοχές. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Απλώς ήθελα να σου πω ένα ευχαριστώ. Είσαι τέλεια. Λοιπόν, πάω να τελειώσω το κρασί μου και... ελπίζω όταν ξανάρθω να έχεις συνέλθει. Θα μου δίνει μεγάλη χαρά αυτό. Είμαστε μαζί πιο σύντομα από όσο υπολόγισα. Έλα, έφερα πολεμοφόβια. Άντε, επιτέλους να τα κάψουμε. Σε αγόρι μου, το έχεις καμένο από χρόνια, άστο. Άντε, έλα να οργανωθούμε. Έλα να οργανωθούμε. Μιλάει κιόλα. Τι, Σάκη, μπορούμε να τα ανοίξουμε? Σόπα. Άντε στην υγεία μας. Άντε στην υγεία μας. Όλα καλά. Μια χαρά. Εσύ τι έγινε, συνήθισες με τη μετακόμιση? Είχα ξεχάσει πως είναι να μένεις σε κανονικό σπίτι, ε. Ναι, τόσο καιρό σε μια, σε ένα ξερό δωμάτιο και μετά στην αποθήκη. Όταν ανοίγω πόρτα και βλέπω έξω την αυλή, καλά παθαίνω πλάκα. Φίλε, να φυτέψεις. Όλοι το κάνουν τώρα με την κρίση. Ακόμα και σε γλάστρες. Το γελάς. Τοματούλες, αγκουράκια, πατατούλες, φασολάκια. Μια χαρά. Άντε και το μόνο που σου λείπει τώρα ξέρεις τι είναι. Τι είναι, ρε. Ένα κάτω κορίτσι να σου συγκυρίζει, ρε. Ναι, άμα την πεις πάλι την παντούλα σου, εσύ δεν μπορείς, ορίστε. Τι παντούλα, δεν καταλαβα, δεν σε αρέσουν οι γυναίκες. Μια χαρά τα καταφέρνω και μόνος μου, φίλε μου. Εκτός βέβαια, συγγνώμη, αν είναι κανένα κοριτσάκι σαν το μαράκι, τότε να αλλάζει. Φίλε, σε πολύ τυχερός που την έχεις, το ξέρεις, ε. Εννοείται. Σχόλασε νωρίς. Μόνο εσύ υπάρχει στο μυαλό μου. Δημήτρης. Άντε στην υγεία μας. Και στα δικά μας ηλεύθερη. Ανοιχτά είναι.
Γεια σας. Καλό στο μαράκι. Καλωρίζικο. Ευχαριστώ. Έλα. Χίλια χρόνια θα ζήσεις. Για σένα λέγαμε τώρα. Τι είμαι, κουτσομπολεύετε? Ναι, ζετάβαμε. Όχι, μωρέ, όχι. Λέγαμε πόσο τυχερός είναι ο φίλος μας που μου έχει ένα κορίτσι σαν και σένα. Ναι. Ελπίζω να το πιστεύει και ο ίδιος αυτό. Πάντα. Ωραία είσαι εδώ μέσα. Σπίτι, ωκαστία. Λοιπόν, σήμερα και εγώ αυτό εδώ πέρα. Να μορφύνουμε λίγο το χώρο. Πλάκα μου κάνει. Τέλειο. Κατάλαβες τώρα για το γυναικείο χέρι που σου έλεγα? Ναι, το συγκεκριμένο γυναικείο χέρι είναι από τα σπάνια. Ο Σταύρος είναι πολύ τυχερός που την έχει. Ε, Σταύρο? Ναι, εννοείται. Τι έχεις εσύ, κουρασμένος φαίνεσαι? Του, μια χαρά είμαι. Όλα καλά? Ναι. Δεν την κάνετε σιγά σιγά τα δυο σας να μας αφήσετε και εμένα με το Σάκη να κάνουμε κάτι δουλειές που έχουμε? Οπα, τι δουλειές έχουμε, δεν κατάλαβα. Σταμάτα ρε, θέλω να με βοηθήσεις λίγο να μεταφέρουμε κάτι έπιπλα. Οκ, και άμα θέλεις άλλη βοήθεια, πες μας. Μην ανησυχείς, εγώ δεν τρέπομαι. Άρα, καλό ρίσκο, ναι. Ευχαριστώ. Καλή νύχτα, μάγκες. Άντε, πάει. Να περάσετε καλά τα δυο σας, ε. Τι με δες τώρα εμένα, δεν κατάλαβα. Κάσε να τελειώνουμε. Τα παιδιά, πρέπει να τα αφήσουμε λίγο μόνα. Έλα, γεια μου. Άρα. Κάθαρμα. Ο αλήτης. Όχι, 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 δεν πρόκειται να το αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι. Ηρέμησε, ρε Σάνι. Ηρέμησε, ρε μαμά, τι να ηρεμήσω. Ο γιατράκος σε βάλει να σε χτυπήσουνε. Δεν είμαστε σίγουρες. Μπορεί να ήταν όντως τσαντάκιας. Α, και άφησε την τσάντα σου άθικτη. Δεν ξέρω, μπορεί να φοβήθηκε. Τι? Από ό,τι μου είπανε, με μαζέψανε πολύ γρήγορα από το δρόμο. Μπορεί να είδε κόσμο να έρχεται. Και πέταξε την τσάντα σου παράμερα χωρίς να την αγγίξει. Πάντως ο Γρηγόρης έχει άλλο. Φυσικά και έχει, βρε μανούλα μου. Αφού έβαλε κάποιον άλλο να το κάνει. Το πάω και στοίχημα. Σαν ηρέμησε, άστα σενάρια και μην κάνεις καμιά κουταμάρα. Και μη σου ξεφύγει όταν υποψιαζόμαστε. Γιατί με πέρασες για χαζή, φυσικά και δεν πρόκειται να του πω τίποτα. Θα τον ξεσκεπάσω μια και καλή. Πώς βρε αγάπη μου, αφού η τσάντα έχει μόνο τα δικά μου δακτυλικά αποτυπώματα. Όσο και να χτυπιέσαι, μα όσο και να χτυπιέσαι, η υπόθεση έχει κλείσει. Τίποτα δεν έκλεισε. Κάτσε να δούμε και τι θα γίνει με την υπόθεση της Κρίστη. Άμα τη διώξουν από το κολέγιο, τότε σίγουρα ο Γρηγόρης κρύβεται πίσω από όλα. Και τότε την έκατσε. Ακόμα κι αν εσύ και η Κρίστη δεν κάνετε τίποτα, από εμένα δεν πρόκειται να γλιτώσει. Με κουβάλισες εδώ νυχτιάτικα γιατί μου είπες ότι έχεις ένα σχέδιο για την Κρίστη. Ακριβώς. Και αυτά εδώ τι είναι, πού κολλάνε? Είπαμε ότι πρέπει να την εκθέσουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το οργανώσουμε πολύ προσεκτικά. Μια στιγμή, για να καταλάβω. Τα σχέδια του κτηρίου τα θέλουμε για να παγιδεύσουμε την Κρίστη? Ναι. Γιατί υπάρχουν μυστικές κατακόμβες και θα την οδηγήσουμε εκεί για να πάθει κλειστοφοβικό σοκ. Λοιπόν, σε κάλεσα εδώ για να μιλήσουμε σοβαρά. Αν είναι να με ειρωνεύεσαι, καλύτερα άστο. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί θέλεις τόσο πολύ να την εκδικηθείς? Τι σου έχει κάνει? Δεν θέλω να την εκδικηθώ. Τότε γιατί κόβεσαι να φύγεις? Γιατί ενδιαφέρομαι για το κολέγιο. Αλήθεια? Ναι. Η κοπέλα είναι επικίνδυνη. Το ξεχνάς τον μπάχαλο που έκανε με τα ψυχολογικά τεστ και τις αηδίες? Και σένα τώρα σε πήρε ο πόνος για το κολέγιο. Πάντα ενδιαφέρομαι. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι ενέπλεξε και εμένα προσωπικά. Με κατηγόρησε ότι εγώ έβγαλα στη φόρα τα τεστ. Άστα, Γρηγόρη, ξέρουμε και οι δυο ότι εσύ το έκανες. Δεν τα αφήνουμε τώρα αυτά να σου εξηγήσω ότι έχω σκεφτεί. Άντε, λέγε. Λοιπόν, αυτή είναι η κάτωψη του κτηρίου. Αν υποθέσουμε ότι. Σαν παιδάκι έκανε ο Ρώσος με τα σπουδεία. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτά που σε απασχολούν. Καταλαβαίνω ότι σου φάνηκε περίεργο που μιλήσαμε στο τηλέφωνο και ήμουνα με τη Φέιν στο νοσοκομείο. Ναι, ήταν λίγο κάπως. Εντάξει, βέβαια, όταν μου είπες για νοσοκομείο, κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Ναι, κινδύνεψε να πεθάνει από αιμορραγία. Τι? Πήρε χάπια για να αποβάλει. Ήταν έγκυος από τον Άρη, το κατάλαβε αφού χωρίσαν. Το ήξερες εσύ αυτό? Όχι. Μόνο στη Φρένη το είχε πει. Καλά, γιατί χάπια, γιατί δεν πήγες σε ένα γιατρό? Λαγκιά, μην το ψάχνεις. Και πώς είναι τώρα? Καλύτερα είναι. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, απλά θα χρειαστεί να μείνει κάπου για λίγο καιρό και εδώ έχουμε ένα θεματάκι. Τι θεματάκι? Στο σπίτι της μωρέ την ενοχλεί ο Άρης πολύ και έχει ψηλιαστεί κάτι και η μάνα της και την πιέζει, οπότε πρέπει να πάει κάπου αλλού. Και τι θα κάνει?
Το ψάξαμε, το συζητήσαμε με τη Φρίνη και τη Φέη και καταλήξαμε ότι το καλύτερο μέρος είναι το σπίτι μου. Για λίγες μέρες τουλάχιστον, μέχρι να ισιώσει και να πάει στο δικό της. Έτσι άδοξα θα λήξει η βραδιά μας. Με συγχωρείς. Πήρα ένα χάπι για να χαλαρώσω και με πιάσε. Να από τι να χαλαρώσει, γιατί τι είσαι έτσι τόσο. Εσύ από το πρωί ήθελες να γιορτάσουμε την επέτειό μας. Έγινε κάτι. Κούρασε, αγχώθηκα. Οι ετοιμασίες, την κίνηση, καταλαβαίνεις. Καλά μωρό, δεν πειράζει. Ξεκουράσου. Να σκελώσω όλες τις νύχτες δικές μας είναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το περίμενα. Η Φέη στο σπίτι σου. Από πού ποιος μου. Ξέρω ότι ακούγεται κάπως. Απλά έπρεπε να βρεθεί κάποιο μέρος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό πρότεινα το σπίτι μου. Εσύ το πρότεινες. Ναι, δεν παίζει άλλη λύση. Κάτσε, Σταύρο. Έχει τόσους φίλους, τόσους συμφοιτητές. Γιατί δεν τη φιλοξενεί κάποιος από αυτούς. Γιατί τη δική μου βοήθεια ζήτησε, ρε μωρό μου. Σωστά. Εσύ έτρεξες να τη βρεις, εσύ την έσωσες, εσύ πρέπει να αναλάβεις και την νοσηλεία της. Σωστά. Σου εξηγώ ότι είναι ζήτημα υγείας, αν δεν θες να καταλάβεις. Okay, sorry. Απλά μου ήρθε λίγο ξαφνικό. Εντάξει, αν το έχεις αποφασίσει, θα το σεβαστώ. Απλά περίμενα να σκεφτείς και εμένα λίγο. Μόνο μου σε σκέφτηκα. Γι' αυτό σου το λέω. Καταλαβαίνω την αντίδρασή σου. Εξαιτίας της χωρίσαμε. Αυτό είναι στο παρελθόν. Είμαστε μαζί τώρα. Είμαι δικός σου. Έχεις δίκιο. Δεν έχω τίποτα να φοβάμαι. Η σχέση μας δοκιμάστηκε και άντεξε. Σου έχω εμπιστοσύνη. Και αυτή τη φορά δεν θα την προδώσεις. Έτσι δεν είναι. Είσαι σίγουρος για τη φιλοξενία. Δεν είμαι πολύ εύκολος συγκάτοικος. Τα πάμε αυτά. Το πρωί ξέρω ότι συμφώνησα, αλλά τώρα μου φαίνεται λίγο κακή ιδέα. Δεν το συζητάμε, είναι το καλύτερο. Οι χορηγίες πάνε ολόκληρες στο κολέγιο. Και αν περισσέψει κάτι, το δείχνουμε σαν κέρδος στους ξένους επενδυτές. Αλλιώς δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Ας πούμε ότι το πιστεύω. Θα το πιστέψεις. Δεν μ' αρέσει να με εκβιάζουν. Είναι αυτός λόγος για να χάσει τη δουλειά σου, επειδή πανικοβλήθηκες. Ξαφνιάστηκες, α. Εγώ πάλι καθόλου. Το περίμενα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κέρδισες. Ευχαριστημένος. Αγόρι μου, τώρα το παίζεις ηλίθιος ή μήπως έχεις πιει τόσο πολύ και έχεις ξεχάσει. Όπα, 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 σταμάτα, σταμάτα. Δεν με πας, δεν σε πάω, οκ. Okay. Αλλά με ξέρεις. Και ακόμα καλύτερα ξέρεις την αδερφή σου. Υπήρχε περίπτωση να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα. Γιατί όχι. Σου δώσα ποτέ την εντύπωση ότι γουστάρω τόσο που να κάνω δύο καφριλίκι ή ότι είμαι τόσο ξεφτυλάς. Σκέψου, ρε, Άρη.